Κυριακή. Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι σήμερα, το σκέφτηκα σήμερα. Η απάντηση μου είναι ξεκάθαρη. Όχι. Δεν θα έπαιρνα παιδί. Ξέρω. Δεν θα έπαιρνα παιδί, ξέρω, γιατί μπορώ να κάνω. Δεν θα αναζητούσα μια τέτοιου είδους λύση. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόμενος την εκδοχή αυτή, πες ότι έχω δύο παιδιά. Να σκεφτώ να πάρω ένα τρίτο. Ξένο παιδί. Δεν θα με ενοχλούσε καθόλου. Τα παιδιά είναι παιδιά και είναι ίδια. Θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω κάποιο παιδί. Θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω πολλά παιδιά. Αν είχα χρόνο και προφανώς και περισσότερα χρήματα, περισσότερη οικονομική άνεση, πραγματικά θα ήθελα να βοηθώ πάρα πολλά παιδιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υιοθετήσω ένα ξένο παιδί για να το κάνω αυτό. Ένα. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και έτσι όπως εναλλασσόταν οι ομιλητές, άρχισα σχεδόν να αισθάνομαι ύψης που μπορώ και να κάνω παιδί. Και δηλαδή, ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν έπρεπε να κάνω παιδί και ότι έπρεπε να πάω να υιοθετήσω ένα παιδί. Πάμε να δούμε τώρα γιατί όμως. Δεν ξέρω αν είναι λόγω πεποιθήσεων που έχουμε. Έτσι όπως μας έχουν μεγαλώσει και το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ίσως παιδιά και το ένα και το άλλο έχει να κάνει απόλυτα με εμάς και βασίζεται σε μια εντελώς εγωιστική βάση. Και το ότι θέλω να κάνω παιδί, γιατί μου το λέει ο περίγειος, γιατί πρέπει να έχω οικογένεια και παιδιά, γιατί, αλλά και το γεγονός ότι εγώ θέλω να υιοθετήσω ένα παιδάκι από την Αιθιοπία που δεν έχει να φάει, ένα παιδάκι που είναι αυτιστικό, ένα παιδάκι το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα, και εκεί πιστεύω ότι υποβόσκει η ικανοποίηση του δικού μου εγωισμού. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια πράξη αλτρουιστική 100%. Οπότε, για να ξαναπαντήσω, δεν θα υιοθετούσα ένα ξένο παιδί. Πολύ ευχαρίστως όμως, αν μπορούσα να αφιερώσω πραγματικά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στο να βοηθήσω παιδιά που έχουν ανάγκη, θα το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτά.